Τι να πω για αυτά τα παιδιά. Είναι ήρωες κυριολεκτικά και μπορούν να συνδυάζουν τη μελέτη των γενικών μαθημάτων με τη μουσική. Αφιερώνουν ώρες στις πρόβες, ώρες στη μελέτη της μουσικής, διανύουν πολλά από αυτά χιλιόμετρα. Έχουμε μαθήτρια που έρχεται, για παράδειγμα, από το Βελβεντό, αλλάζει δύο μεταφορικά μέσα, κι όμως χωρίς να γογγίζουν, και αυτό το κάνουν γιατί. Γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν. Έρχονται στο σχολείο της καρδιάς τους. Έρχονται στο σχολείο που αγαπάνε. Έρχονται με χαρά στο σχολείο μας, από ό,τι μου λένε οι γονείς. Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους μαθητές. Συγχαρητήρια στους συντελεστές της εκδήλωσης, στην υποδιευθύντρια του σχολείου, την κυρία Κουζιάκη. Στην υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Χοροδίας, την κυρία Παπάζογλου Νικολέτα. Την κυρία Μιστραχή Ρόζα που ήταν στο πιάνο. Τους υπεύθυνους του Οργανικού Συνόλου Μόντους Νόβους, τον κύριο Ρίστα και την κυρία Κυριακίνη Παναγιώτα, η οποία έρχεται σήμερα από τα Γιάννενα, διανύοντας καθή πολλά χιλιόμετρα. Τους υπεύθυνους καθηγητές των Χάλκινων Πνευστών, τον κύριο Σκεπιτάρη και τον κύριο Βαλκάνη. Τους υπεύθυνους του ροκ σχήματος, τον κύριο Καλατζή και τον κύριο Μπλέτσα. Τον υπεύθυνο καθηγητή για τα μπουζούκια, τον κύριο Σισαντέρη Γιάννη. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς για την παρουσία σας και να κλείσω με αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος σε ένα τραγούδι του: να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Σας ευχαριστώ. Και το δώσω το λόγο στον κύριο Πουρνάρα, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την οργάνωση της εκδήλωσης. Και εμείς ευχαριστούμε και το Μουσικό Σχολείο της Άρτας και το Φίλο Γονών και Δαιμόνων και τους χορηγούς μας και τους συνδιοργανώτες, όλους εσάς. Και σας καλούμε 18 με 19 Ιουνίου που θα κάνουμε την 5η χορηγική συνάντηση Γρεβενών με 10 χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Εδώ στον ίδιο χώρο, 18-19 Ιουνίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης έχουμε και μια εκδήλωση στην Κοζάνη, όσοι μπορείτε να έρθετε, την Τετάρτη 18 του μήνα, 7:30 ώρα, στην αίθουσα τέχνης. 7:30 ώρα.